Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα σήμερα, 1η το του 2023. Καλό μήνα σε όλου σα. Και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί θα πάμε στα spot bitcoin ETF μα, από τα οποία έχουμε μερικέ ευχάριστε θεωρώ εξελίξει. Καθώ η αρχή θα πάμε στη SEC, η οποία συναντιέται με την Hasdex για να συζητήσουν το δικό τη bitcoin ETF, spot bitcoin ETF πιο συγκεκριμένα. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, η SEC θα δώσει κάποιε συμβουλέ στην Hasdex ώστε να κάνει κάποιε μικρομετατροπέ ώστε να εγκριθεί, ελπίζω, το spot bitcoin ETF τη. Και πέρα από αυτό, μαθαίνουμε ότι η ΣΕΚ έχει ζητήσει τη γνώμη του κοινού για το spot Ethereum ETF τη Fidelity και οι ενδιαφερόμενοι έχουν 21 μέρε για να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για το συγκεκριμένο ETF. Και για το τελευταίο μα νέο για τα ETF μα, θα πάμε στην Grayscale. Όπω ξέρετε, η Grayscale έχει το Grayscale Bitcoin Trust που θέλω να το κάνει Spot Bitcoin ETF. Από την οποία μαθαίνουμε ότι έχει ενημερώσει το Grayscale Bitcoin Trust για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια από την κυκλοφορία του, προσθέτοντα διάφορε αλλαγέ που αυτέ μπορεί να επηρεάσουν την έγκριση αυτού του Spot Bitcoin ETF ή και όχι. Και μετά από τα νέα μα για τα ETF μα, θα προχωρήσουμε στα ανταλλακτήριά μα και θα πάμε σε μια πολύ μικρή εξέλιξη για την δίκη του Κράκεν, από την οποία μαθαίνουμε ότι ο νομικό επικεφαλή του Κράκεν βγήκε στο δικαστήριο και απέρριψε την κατηγορία τη ΣΕΚ και την χαρακτήρισε ω Κούφια. Και ουσιαστικά προσπαθεί να βασιστεί και από την μικρή νίκη που έχει κάνει η Ripple, το XRP δηλαδή, στο δικαστήριο, ώστε να πείσει το δικαστήριο ότι η SEC βγάζει διάφορε κατηγορίε από το κεφάλι τη και ότι δεν πρέπει να τι παίρνει το δικαστήριο στα σοβαρά. Και εμείς εμεί μετά από αυτή τη μικρή εξέλιξη θα πάμε σε μια μεγάλη εξέλιξη για το Celsius, που πλέον οι καταθέσει είναι ανοιχτέ και μπορείτε να αποσύρετε τα χρήματά σα. Για αρχή να πούμε ότι οι κάτοχοι συγκεκριμένων λογαριασμών έχουν προτεραιότητα, οι οποίοι μπορούν να αποσύρουν έω και το 72,5% από τα χρήματά του μέσα από το Celsius. Και να πούμε ότι όσοι έχετε χρήματα εκεί μέσα, έχετε μέχρι τι 28 Φεβρουαρίου του 2024 για να τα αποσύρετε. Και να σα προειδοποιήσω, όπω λέει και το ίδιο το Celsius, ότι αν προσπαθήσετε να αποσύρετε τα χρήματά σα και δεν τα καταφέρετε, ξαναπροσπαθήστε απλώ αργότερα. Διότι, όπω λέει και το Celsius, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να βγάλουν τα χρήματά του μέσα από το Celsius, οπότε και το σύστημα μπορεί να κολλήσει με πάρα πολύ απλά λόγια. Οπότε απλώ ξαναπροσπαθήστε αργότερα. Εμεί από τα κεντροποιημένα μα ανταλλακτήρια θα πάμε στα μας και θα πάμε στο Kyber Swap. Το οποίο, όπω ξέρετε, ένα hacker το έχει κλέψει 47 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά οι εξέλιξει δεν είναι τόσο ευχάριστε, καθώ ο hacker ζητά τον πλήρη έλεγχο τη εταιρεία πίσω από το Kyber Swap. Οπότε ζητά και τον έλεγχο του Kyber Swap, όπω καταλαβαίνετε. Και έχει δώσει στην εταιρεία μέχρι τι 10 Δεκεμβρίου για να δεχτεί αυτή την πρόταση, αλλιώ δεν θα πρόκειται να του επιστρέψει τίποτα από τα κλοπημαία. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη εξέλιξη, διότι στι περισσότερε περιπτώσει βλέπουμε ότι οι εγκληματίε απλά παίρνουν το 10% και φεύγουν. Είχε γίνει σαν στ στην κρυπτοαγορά όταν γίνεται ένα τόσο μεγάλο hack, οι εγκληματίε. Απλά να ζητάνε το 10%, να επιστρέφουν τα υπόλοιπα πίσω και όλα να τελειώνουν εκεί. Τώρα βλέπουμε ότι ζητάνε πολλά παραπάνω. Εμεί θα προχωρήσουμε σήμερα και στα κρυπτοπορτοφόλια μα και θα πάμε στο Trust Wallet, που είναι ένα πορτοφόλι κινητού, το οποίο είναι και από τα πιο γνωστά στην αγορά κατ' εμέ. Το οποίο αναφέρει προβλήματα με κόμβου bitcoin. Αυτό που έγινε ουσιαστικά, σύμφωνα με του χρήστε του συγκεκριμένου πορτοφολιού, είναι ότι όπω λένε οι ίδιοι, δεν μπορούσαν να στείλουν bitcoin ή τα bitcoin που στέλνανε καθυστερούσαν πάρα πολύ. Και πέρα από αυτό, οι συναλλαγέ του δεν εγγραφόντουσαν στο πορτοφόλι εργοδότη, το Trust Wallet λέει ότι εργάζεται για το θέμα και ουσιαστικά ρίχνει το φταίξιμο σε έναν κόμβο Bitcoin. Και λέει ουσιαστικά ότι αυτό ο κόμβο δεν λειτουργούσε σωστά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν και μεταφορέ να λειτουργήσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά, να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο πρώτον για έναν κόμβο στο Bitcoin να μην δουλεύει σωστά και κατά δεύτερον να μην δουλεύει για αρκετέ ώρε. Γιατί το συγκεκριμένο περιστατικό δεν κράτησε 10-20 λεπτά, κράτησε αρκετέ ώρε, όπω λένε τουλάχιστον οι χρήστε του. Οπότε αφισβητώ λίγο το πρόβλημα στον κόμβο στο Bitcoin. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η δήλωση του Trust Wallet μέχρι στιγμή. Εμεί από τα πορτοφόλια μα θα πάμε και στον κύριο Henry Kissinger, ο οποίο ο άνθρωπο, όπω όλοι γνωρίζετε, πέθανε. Παρ' όλα αυτά, ο θάνατό του έδωσε ζωή σε εκατοντάδε μήμο coin, τα οποία κάνανε ένα τεράστιο pump και μετά πέθαναν και αυτά, όπω μπορείτε να δείτε από τι οθόνε σα. Με το καλύτερο από όσο έχω βρει να είναι το Charlie, το οποίο έκανε 31.500% άνοδο μετά την είδηση του θανάτου του κυρίου Henry. Εμεί από τα meme coin μα που δεν φαίνεται να γνωρίζουν καταστάσει, θα πάμε και στην crypto αγορά, η οποία είναι πάρα πολύ χαρούμενη με το bitcoin να στέκεται στι 38.000 δολάρια και η ανωδική του τάση να φαίνεται να θέλει να συνεχιστεί. Παρ' όλα αυτά, ποιο είναι αυτό που για άλλη μια φορά δεν ενδιαφέρεται για τι σημαίε του bitcoin. Ε, δεν είναι άλλο από τον κύριο Μάγκλ Σέλορ τη MicroStrategy, η οποία MicroStrategy αγόρασε 593 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin το Νοέμβριο. Οπότε, με πάρα πολύ απλά λόγια, έχει αγοράσει 174.530 BTC και τα BTC εσύ που έχει την κατοχή τη αυτή τη στιγμή αξίζουν 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε εξαιρετικά νέα για τη Macro Strategy στο μέλλον, όπω καταλαβαίνετε. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 1η το του 2023. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που προηγήθηκε μόνο για χρηματικού λόγου και σε καμία περίπτωση από την Ελληνική Συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι καναλευσά, αλλά έχει και, και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να παρ Είμαστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.